Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο ραματικός σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός μικρού Central Park της Νέας Υόρκης στην περιοχή των Μεσαμπελιών και σε μια έκταση 58 περίπου στρεμμάτων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης κοινόχρησων χώρων, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές πρασίνου, παιδικές χαρές, παγκάκια, ποδηλατόδρομο, αθλητικούς χώρους και χώρους αναψυχής. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες στα πρώτα 15 στρέμματα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ερυθρέας, ενώ πριν το Πάσχα, όπως εκτιμάται, ξεκινάει η διαμόρφωση δεκάδων στρεμμάτων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες στη μέση του πάρκου για τα πρώτα 15 στρέμματα. Θεωρούμε ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτού του χώρου διαμορφωμένο και πριν το Πάσχα θα ξεκινήσει και άλλο ένα κομμάτι από τη Θανάση Σκουλά προς Βόρεια, το οποίο θα διαμορφωθεί για χώρους αναψυχής, αθλητισμού και παιδικές χαρές, ώστε να κουμπώσει με την εργολαβία που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ό,τι γίνεται καλό είναι, και έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια. Δεν ήταν, είχε μια ταμπέλα και ήταν ο προϋπολογισμός 430.000. Δεν νομίζω για ένα Δήμο του Ηρακλείου 430.000 ότι το μεγάλο ποσό για να μην έχει γίνει όλο να κατεβεί κάτω. Χρειάζεται αυτό το έργο, ήταν ερημιά εδώ η περιοχή για πολύ καιρό. Πόσα χρόνια το ακούτε το Πάρκο Ερυθρέας? Πάνω από 10 χρόνια. Μπορεί να βγαίνει ο κόσμος, τα παιδάκια εδώ πέρα θα είναι χαρά Θεού. Πολύ καλό είναι, θα αναβαθμιστεί όλη η γειτονιά. Τα ακούτε χρόνια, έτσι δεν είναι? Τα ακούμε χρόνια, ήδη από τις δύο προηγούμενες δημοτικές αρχές. Εντάξει, τώρα θα υλοποιηθεί φαντάζομαι. Αν γίνει εδώ πέρα γήπεδα μπάσκετ που λένε και όλα αυτά, θα είναι μια καλή ασχολία να ξεφεύγουν και από τα ηλεκτρονικά, να βγαίνουν λίγο έξω. Τις εντυπωσιακές μακέτες παρουσίασε η Crete TV το 2014. 9 χρόνια μετά, δημότες αντικρίζουν τις πρώτες εργασίες στη περιοχή, η οποία θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο πνευμοναστικού πρασίνου στο Ηράκλειο, αναβαθμίζοντας αισθητικά και περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή. Η βασική φιλοσοφία αυτού του χώρου είναι ένα γραμμικό πάρκο που θα περιλαμβάνει πολύ πράσινο, ποδηλατοδρόμους, περιπατητικές διαδρομές, χώρους συνάθρησης κοινού, ανοιχτά αμφιθέατρα και θα δώσει τη δυνατότητα να αναπλαστούν και οι χώροι, οι δρόμοι εκατέρωθεν του πάρκου, ώστε όλη η περιοχή να αναβαθμιστεί. Ξεκινάμε από τη μέση. Μέσα στο 2023 θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών για αυτό το τμήμα θα έχουν τελειώσει. Είναι πολύ καλό. Θα μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Θα γίνουν και πολλά μαγαζιά εδώ κοντά, ναι. Οπότε θα έχει πολύ κόσμο. Οπότε σίγουρα είναι καλό. Ανάπτυξη. Όπως είναι γνωστό, κάπως έτσι θα γίνει και εδώ. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος εκτιμά ότι μέχρι το Πάσχα θα υπογραφεί η σύμβαση για το τρίτο και μεγαλύτερο κομμάτι του έργου, το οποίο ξεκινά κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού, στη Λεωφόρο Κνωσού και φτάνει μέχρι το ύψος της Εφορίας. Το τρίτο και μεγαλύτερο κομμάτι, περίπου το μισό πάρκο, από την παλιά στάνη χαμηλά στη Λεωφόρο Κνωσού, στο ύψος του ΕΚΑΒ, μέχρι τα μισά του πάρκου, είναι ήδη δημοπρατημένο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται να έχουμε σύμβαση, εκτιμώ, μέχρι το Πάσχα, ώστε να ξεκινήσουν μετά εργασίες λίγες εβδομάδες μετά.